Ο κύριος Χασιδιάρης από τη Χρυσή Αυγή για 15 λεπτά. Να επαναλάβει ο Μάρτης ποιο είναι το σύνολο του δανεισμού των εταιριών του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ποιο είναι το συνολικό ποσό που έχει λάβει. Δεν μας ενδιαφέρουν οι εταιρείες του στα ναυτιλιακά, μας ενδιαφέρουν οι εταιρείες του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το συνολικό ποσό. Να σας διαβάσω ακριβώς, κύριε Βουλευτά. Στο σύνολο των εταιριών, όχι στη τηλεόραση, όλες οι εταιρείες. Έχω εδώ τον πίνακα. Τηλεόραση, ραδιόφωνο. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε σύνολο 28.451.000, εκ των οποίων η Τράπεζα Πειραιώς έχει υπόλοιπο 332.000, η Εθνική Τράπεζα, το ομολογιακό, είναι σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι 13, έχει υπόλοιπο 13.750. Η Εθνική, το ομολογιακό, το δεύτερο που πάρθηκε το 10, το πρώτο έχει πάρθει το 9, έχει υπόλοιπο 5,5 εκατομμύρια. Η Εθνική, που είναι η χώρηση της σύμβασης του ΟΤΕ και είναι στην εταιρεία που παράγει το πρόγραμμα του ΟΤΕ, είναι 4.369.000. Η Εθνική, που έχει ενέχειρο των μετοχών του Μελωδία και προσωπική μου εγγύηση, και έχει υπόλοιπο 2,5 εκατομμύρια για τον Μελωδία, τον ραδιοφωνικό σταθμό. Και υπάρχει ένας δανεισμός με κάλυψη επιταγών για 2 εκατομμύρια. Ένα δάνειο με κάλυψη επιταγών για 2 εκατομμύρια. Σύνολο 28.451.000 με ημερομηνία 25 Ιουλίου του 2016. Με ποιες εγγύησεις έχουν δοθεί αυτά τα δάνεια? Οι εγγυήσεις, το μεν ομολογιακό δάνειο, κύριε Βουλευτά, έχει τις μετοχές του ΣΚΑΙ και μια προσωπική επιστολή, comfort letter το λένε οι τραπεζίτες, δική μου, ναι, που είναι σαν προσωπική εγγύηση, είναι μια ασθενέστερη προσωπική εγγύηση. Σαφώς. Από προσωπική εγγύηση. Και το δάνειο της Μελωδίας είναι με τις μετοχές της Μελωδίας και με προσωπική εγγύηση δική μου. Και οι εκχωρήσεις των συμβάσεων έχουν σαν εγγύηση τη σύμβαση του ΟΤΕΚ, τη σύμβαση του ΟΠΑΠ, συν την εγγύηση του ΣΚΑΙ. Αυτά τα δάνεια εξυπηρετούνται στο σύνολό του, πληρώνεται όλες τις δόσεις. Μάλιστα, κύριε Βουλευτά. Στην 52η σελίδα του απολογισμού της εταιρείας ειδήσεις.com αναφέρεται επιλέξη, το διαβάζω. Η Εθνική Τράπεζα ενέκρινε εντός του 2015 την παράταση αποπληρωμής δόσεων υφιστάμενου ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού 1.700.000 που δεν πληρώθηκαν στις 31 Δεκάτου του 2014. Ισχύει αυτό? Μάλιστα. Και σε τι ποσό δάνειο αντιστοιχούσε αυτή η δόση? Στο ομολογιακό δάνειο. Στο ομολογιακό δάνειο. Πληρώθηκε βέβαια μετά, έτσι. Δηλαδή. Δόθηκε εξάμηνη παράταση. Μάλιστα. Και πληρώθηκε μαζί. Πόσο δόθηκε αυτή η παράταση? Φαντάζομαι με επιτόκιο 5-6%, δεν ξέρω, με φυσιολογικούς όρους που δίνει η τράπεζα παρατάσεις. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Βουλευτά, να πω κάτι. Το Δεκέμβριο του 2014 υπήρχε μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα και γι' αυτό ζητήσαμε την Εθνική Τράπεζα να μην πληρώσουμε τη δόση. Φαντάζομαι πολλές ελληνικές επιχειρήσεις είχαν αγωνία εκείνη την περίοδο. Όταν τα πράγματα κάπως ομαλοποιήθηκαν, την πληρώσαμε. Διαφωτίστε μας συνολικά τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία αναδιάρθρωσης του δανεισμού. Τίποτα. Σας. Αυτή η δόση πήγε πίσω για 6 μήνες και πληρώθηκε μετά από 6 μήνες. Με την επόμενη δόση, κύριε Βουλευτά. Έχω την εντύπωση ότι ο ορκωτός ελεγκτής στον ισολογισμό του 2014 αναφέρει ότι ο μακροπρόθεσμος δανεισμός των σχεδόν 22 εκατομμυρίων ευρώ από τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις έπρεπε να ταξινομηθεί στις βραχυπρόθεσμες. Το γνωρίζετε αυτό? Ισχύει αυτό? Μπορεί να ισχύει, κύριε Βουλευτά. Το γνωρίζω και δεν καταλαβαίνω και ακριβώς τι σημαίνει, γιατί είναι ειδική, έτσι, θέλει ειδική λογιστική γνώση. Πάμε λίγο. Για πέντε χρόνια, διορθώστε με αν ασφάλω, η εταιρεία σας ειδήσεις.com, πρώτη συγχώνευση με την ραδιοφωνικές και τηλεπικοινωνικές επιχειρήσεις, είχε ίδια κεφάλαια αρνητικά ή θετικά? Ήταν αρνητικά τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας αυτής επί μία πενταετία πρώτη συγχώνευση? Δεν νομίζω ότι ήταν αρνητικά. Γιατί τα στοιχεία που έχω εγώ λένε ότι ήταν αρνητικά. Κοιτάξτε, εάν δεν μπορείτε να απαντήσετε, να εκφυλαχθείτε. Θα σας πω. Πριν από ότι το μόνο που έχω εδώ για τη σχετικά με το κεφάλαιο είναι ότι νομίζω πριν από τη συγχώνευση, ναι, οι ειδήσεις.com ήταν 45 εκατομμύρια, είχαν 45 εκατομμύρια κεφάλαια και οι ραδιοφωνικές 16.942.000. Εάν θέλετε όμως να προσκομίσω στην Επιτροπή μία αναέτος εξέλιξη των κεφαλαίων, θα το κάνω. Μας ενδιαφέρει να δούμε αν ήταν αρνητικά τα κεφάλαια, διότι αν ήταν αρνητικά να μάθουμε με τι κεφάλαια λειτουργούσε αυτή η εταιρεία. Επειδή έχετε ορκιστεί, βεβαίως, δεν θέλω να φτάσουμε σε ψευδορκία, θέλω να επιφυλαχθείτε να φέρετε όλα αυτά τα στοιχεία. Κύριε Βουλευτά, να σας πω, έχουμε επενδύσει
περίπου 60 με 70 εκατομμύρια και ίδια κεφάλαια στο Sky. Τελευταία δύο χρόνια νομίζω ότι έχουμε βάλει περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ στο Sky για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την τραγική οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε όλοι οι Έλληνες. Και έτσι επιβιώσαμε. Και γι' αυτό έχουμε και θετικά. Είναι λίγος ο χρόνος και έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Όχι, είμαι στη εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ο πρόεδρος... έχω εγώ γιατί είναι λίγος ο χρόνος που μου αντιστοιχεί. Πάμε λίγο στη σύμβαση του ομίλου σας με τον ΟΤΕ. Τι είδους σύμβαση είναι αυτή? Είναι στον τομέα της παροχής ραδιοτηλεοπτικών ροών. Μάλιστα. Τι είδους σύμβαση, παράγουμε, πότε ξεκίνησε, κύριε, πότε ανανεώθηκε, για πόσα έτη? Θα σας πω. Ποιο είναι το οικονομικό αντάλλαγμα? Αμέσως. Σήμερα είναι περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Ξεκίνησε μικρότερη, πριν από 3-4 χρόνια. Έκανε διαγωνισμούς ΟΤΕ και ζητούσε κάποιον εργολάβο να του παράξει το αθλητικό πρόγραμμα. Δηλαδή τα παιχνίδια όπως το Super League, το χθεσινό, το αγγλικό πρωτάθλημα, το ισπανικό πρωτάθλημα, όλα αυτά παράγονται από εμάς σε δικά μας στούντιο και μεταδίδονται για λογαριασμό του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ ελέγχει και εγκρίνει τους δημοσιογράφους. Έτσι, δεν είναι δική μας. Αυτή είναι η σύμβαση. Πώς είναι οι εργαζόμενοι, πώς είναι που απασχολούνται? Πρέπει να είναι τουλάχιστον 100-150 εργαζόμενοι. Αλλά είναι, ναι. Και σε τι ποσοστό του ετήσιου τζίρου σας ανέρχεται το έσοδο αυτό, τα λεφτά που παίρνουν από τον ΟΤΕ? Περίπου στο 10%. Είπατε 4 εκατομμύρια το χρόνο. Μάλιστα. Μάλιστα. Σήμερα είναι 4 εκατομμύρια. Ξεκίνησε, γιατί ήταν μικρότερες οι ανάγκες του ΟΤΕ όταν ξεκίνησε το αθλητικό του πρόγραμμα πριν από 5 χρόνια που το είχαμε κερδίσει. Πάμε σε ένα άλλο σοβαρό ζήτημα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μας εξηγήσετε ως επιχειρηματίας. Μάλιστα. Επειδή εγώ το κόμμα μου έχει έναν βουλευτή, δεν έχει έτερο βουλευτή. Λοιπόν, πώς εξηγείτε ως επιχειρηματίας ότι επί Μακρόν παρέμενε στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σας και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι καταζητούνται σήμερα από την αστυνομία για την υπόθεση της πρώτων μπάνκ, αναφέρομαι, όπως η δικηγόρος, η κυρία Σκούρα? Πώς το εξηγείτε σε αυτό σαν επιχειρηματίας? Κοιτάξτε, το 2010, αν θυμάμαι καλά, ο τότε συνεταίρος μου, κύριος Μαρινάκης, με συνέστησε στον κύριο Κυριακίδη, ο οποίος αγόρασε... Το Μέτρο που καταζητείτε ή το Γιώργο που είναι συνεργάτη σας? Νομίζω ότι είναι... Τον καταζητούμενο είναι το γιο του. Να σας πω την αλήθεια. Θυμάστε που σας συνέστησε? Θυμάστε την συνάντηση αυτά, δεν θυμάστε ποιος ήταν απέναντί σας? Γνώρισα και τους δύο, δεν θυμάμαι ποιος είναι ο μέτοχος. Ναι. Γνώρισα και είχαν έρθει και ο πατέρας και ο γιος στο γραφείο. Αλλά είναι καταγεγραμμένα αυτά, γιατί δεν έχει είναι. Έχει διαπιστωθεί πρόβλημα με το πόθεν έσχες του κυρίου Γιώργου Κυριακίδη από το ΕΣΟΥΡΟΥ. Εμείς... Τι δουλειά κάνει ο κύριος Κυριακίδης ακριβώς? Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή καταζητείται. Ο κύριος Κυριακίδης. Δεν ξέρω, έτσι ξέρω. Πάμε στην κυρία Σκούρα που την ξέρετε. Τι συνέβη με το πόθεν έσχες της κυρία Σκούρα, στην οποία μεταβιβάστηκε τμήμα των μετοχών του κυρίου Κυριακίδη? Δεν ξέρω. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι... Δεν γνωρίζετε. Όχι, θα σας απαντήσω. Γνωρίζω ότι όλα τα θέματα λύθηκαν από το Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης. Και ότι δεν είχαμε σαν Sky κάποια κρεμότητα. Σας το ζήτησε το ΕΣΟΥΡΟΥ. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε? Δεν υπήρχε κάλυψη και εντός τριμήνου μεταβιβάστηκε όπως προβλέπει η νομοθεσία κατόπιν παρεμβάσεως του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Ναι, δεν είχατε γνώση για όλα αυτά? Δεν μπορούμε να έχουμε γνώση ενώ αν κάποιος έχει τα... αν δεν ελεγχθεί, αν έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις και αν τις διορθώσει μετά και το εγκρίνει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, εκεί το θέμα για μας εκεί τελειώνει. Ήταν ατυχής αυτή η... Ήταν ατυχής. Αν θέλετε, με την εξέλιξή της αυτή η συμμετοχή. Όπως ήταν ατυχής και με τον κύριο Μαρινάκη, δηλαδή. Έτσι. Για ποιο λόγο εσείς αποφασίσατε τώρα να κάνετε. Παρόλο που ήταν συνεπής συμμέτοχος, με συγχωρείτε να το πω. Μάλιστα. Για ποιο λόγο έγινε τώρα η αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου και μειώθηκε το ποσοστό αυτών των δύο μετόχων που προανέφερα σε ποσοστό λιγότερο του 1%, ούτως ώστε, όπως ξέρετε, έτσι δεν υπόκεινται ναι, σε ναι. έλεγχο. Γιατί για αυτό για να το μην λόγο. Υπόκεινται σε έλεγχο, έγινε τώρα. Όχι, να σας πω αμέσως, διότι το καταστατικό μας προέβλεπε ευτυχώς ότι αν κάποιος έχει θέματα με τον νόμο, δικαιούμεθα να κάνουμε αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίου έτσι ώστε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά του και τα συμφέροντα της εταιρείας. Και αυτό κάναμε ακριβώς διότι αν δεν κάναμε αυτές τις νόμιμες ενέργειες, οι οποίες εγκρίθηκαν και από την περιφέρεια και από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, θα είχαμε σήμερα έναν μέτοχο ο οποίος είναι καταζητούμενος και θα μας δημιουργούσε τυπικό πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, με κάποιες ενέργειες νόμιμες, κατεβάσαμε το ποσοστό του, χωρίς να θίξουμε τα συμφέροντά του. Και σήμερα είμαστε μέσα, μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις μόνοι μας, χωρίς να χρειαζόμαστε τον κύριο. Πάμε εντάχει στην υπόθεση της εξαγοράς της συχνότητας, η οποία από ό,τι βλέπω αγοράστηκε το 2006. Μάλιστα. Από την εταιρεία ειδήσεις.com ΑΕ. Μάλιστα. Πόσο πληρώσατε για την αγορά της συχνότητας? Μας τύχησε συνολικά 5,5 εκατομμύρια με 6 εκατομμύρια, κύριε Πουλευτά. Άλλο το ποσό της αγοράς, άλλο το ποσό για την αποδέσμευση. Συμπεριλαμβανόταν στη συμφωνία η συνολική αποπληρωμή του χρέους
απέναντι στο δημόσιο και στους εργαζόμενους της επιχείρησης, η οποία ανήρχεται στα 5,5, αν θυμάμαι καλά, πήγε λίγο παραπάνω και πληρώσαμε και κάτι στην. Συγγνώμη, εσείς λέτε ότι καλύψατε συνολικά το χρέος παραπάνω. Βεβαίως. Η ΑΤΕ είχε δεσμεύσει ως ενέχειρο το 35% των μετοχών του 7X. Μάλιστα. Και χωρίς τη συνένεση της ΑΤΕ δεν μπορούσε να γίνει μια αγοροπολισία. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, τα στοιχεία που έχουμε εμείς λένε ότι η τράπεζα αποδέσμευσε τις μετοχές αντί του ποσού των 2.200.000 ευρώ. Το οποίο καταβάλατε εσείς. Δεν καταβάλατε το σύνολο του ποσού. Δεν το καταβάλαμε. Όχι. Κύριε Πουλεστά, αυτό δεν το καταβάλαμε εμείς. Αυτό το κατέβαλε ο κ. Πατατούδης στην τράπεζα. Δεν είχαμε εμείς σχέση με την. Εμείς δεν αγοράσαμε κάτι από την αγροτική. Απλώς είχαμε τη συνένεση της αγροτικής. Είχατε ή λάβατε τη συνένεση της αγροτικής χωρίς να αποπληρωθεί όλο το χρέος. Ο Πατατούδης πλήρωσε στην αγροτική ένα ποσό. Για να συνενέσει η αγροτική, να εκχωρήσει να μπορέσουμε να αγοράσουμε στην εταιρεία, αναλαμβάνοντας τις υποχρεώσεις που είχε η εταιρεία απέναντι στο δημόσιο και στους εργαζόμενους. Συνολικά λοιπόν αποδεσμεύτηκαν οι εγγυήσεις από την αγροτική, αποδεσμεύτηκαν οι εγγυήσεις που είχε λάβει προς εξασφάλιση του δανείου, χωρίς όμως να πληρωθεί ποτέ ολόκληρο το δάνειο. Αυτό το γεγονός είναι αντίθετο με τα συμφέροντα του δημοσίου. Κύριε Πουλευτά, και αυτό έγινε πράξη και σήμερα εκπέμπει ο ΣΚΑΙ από αυτή τη συχνότητα. Βεβαίως, θα σας πω. Όπως είπα και πριν, ήταν σε δεύτερο βαθμό, είχε φτάσει η πτώχευση της εταιρείας 7X και ήταν θέμα εβδομάδων για να πτωχεύσει η εταιρεία. Δεν υπήρχε κανένας ενδιαφερόμενος. Και αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να χαρίσουμε τα χρέη του. Όχι, δεν τα χάρισε. Δεν είναι λογικό αυτό. Δεν που λέμε. Τα χάρισε. Πήρε εν κάποια. Μέρη. Πήρε η αγροτική. Ναι, δεν μπορώ εν μέρη τα χάρισε. Αυτό ακριβώς. Κύριε Βουλευτά, όμως δεν μπορώ εγώ να κρίνω. Η αγροτική έχει μια πολύ μεγάλη σχέση με τον κύριο Πατατούδη και λόγω δορυφορικών. Εδώ εξετάζουμε γεγονότα, δεν ζητάω κρίσεις. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, θα σας πω. Γεγονότα εξετάζουμε. Είχαν μια πολύ μεγάλη σχέση με τον όμιλο Πατατούδη, δορυφορικές τηλεόρασεις κτλ. Και ο 7X κάλυπτε το σύνολο των δανείων που είχε πάρει ο κύριος Πατατούδης, ο οποίος είχε ουσιαστικά πτωχεύσει εκείνη την περίοδο. Έκανε λοιπόν, νομίζω ότι αυτό που έκανε η αγροτική ήταν να ελαχιστοποιήσει τις ζημιές της και να αποφεληθεί το ελληνικό δημόσιο, παίρνοντας και οι εργαζόμενοι που πληρώθηκαν. Το δημόσιο εν τέλει όμως μπήκε μέσα. Δηλαδή, αν και αν έπαιρνε εσάς 100 ευρώ, θα έβγαζε 100 ευρώ. Αλλά αυτό δεν είναι. Όταν υπάρχουν τόσα εκατομμύρια ευρώ και το χρέος αυτό δεν αποπληρώνεται. Όχι, κύριε. Δεν ζημιώνεται το δημόσιο. Κύριε Βουλευτά, θα σας ρωτήσω. Έτσι, πληρώθηκε όλο το χρέος. Πληρώθηκε όλο το χρέος το δημόσιο, κύριε Βουλευτά. Να ρωτήσω. Μέχρι τελευταίο ευρώ. Όλο το χρέος ποιου, της αγροτικής. Του 7X. Όλο το χρέος του 7X προς το δημόσιο. Όχι, μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής οφειλής έχει αποπληρωθεί. Στην αγροτική. Ναι, στην αγροτική ακριβώς. Ναι, και το πληρώνει σήμερα ο λαός μέσω του μνημονίου. Μας ενδιαφέρει αυτό. Θέλω να ρωτήσω για να γίνει αυτό το γεγονός που αποδέχεστε. Υπήρχε πολιτική κάλυψη. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω. Και τελικά εκπέμπει σήμερα ο ΣΚΑΙ, αλλά τα λεφτά εκείνα πήγανε άκλαφτα. Που λέει ο λαός. Πώς έγινε αυτό, παρενέβηκε αυτό το πολιτικό ήτανε, πρόσωπο. Επαναλαμβάνω, αν μου επιτρέπετε, κύριε Βουλευτά, ότι το δάνειο. Οι εξασφαλίσεις που είχε η αγροτική για τον 7X δεν αφορούσαν αποκλειστικά δανεισμό του 7X. Τα κύρια δάνεια του κυρίου Πατατούδη αφορούσαν τις δορυφορικές του δραστηριότητες, νομίζω 35 εκατομμύρια κτλ. Και είχε σαν. Εγώ είμαι στη διάθεση του Προεδρείου όσο θέλετε να μιλάμε. Δεν είχε. Η αγροτική πήρε. Θα πτώχευε η εταιρεία και δεν θα έπαιρνε τίποτα. Και πήρε κάποια λεφτά από τον κύριο Πατατούδη. Πήρε κάποια λεφτά, αλλά και δεν γίνεται έτσι. Το ελληνικό δημόσιο. Πήρε κάποια λεφτά. Δεν γίνεται από έτσι. Το τίποτα. Γιατί φαλήρισε στο τέλος η Αγροτική Τράπεζα και ψάχνουν να βρούμε ποιοι είναι υπεύθυνοι για αυτά τα εκατομμύρια που χάθηκαν. Και θέλω να πάω στην ουσία τώρα του θέματος. Πήρατε εν τέλει τη συχνότητα και εκπέμπει ο ΣΚΑΙ από αυτή τη συχνότητα. Σε ποιον ανήκει αυτή η συχνότητα, στο ΣΚΑΙ. Ανοίξει στο λαό, κύριε Μάρτη. Θα σας πω. Ανοίξει στο ΣΚΑΙ. Θα σας πω. Η συχνότητα ανοίξει στο λαό. Θα σας πω. Και έχετε υποχρεώσει εσείς ως μεγαλομέτοχος από τη στιγμή που ανήκει στο λαό να τηρείτε την νομιμότητα. Μάλιστα, βεβαίως. Την νομιμότητα, κύριε Μάρτη. Κατά τη δική μου εκτίμηση, ναι, κύριε Βουλευτά. Τηρείτε τις αρχές του συντάγματος για πολυφωνία στο ΣΚΑΙ, κύριε Μάρτης, από τη στιγμή που πήρατε όπως πήρατε αυτή τη συχνότητα. Κατά δική μου εκτίμηση, ναι. Λοιπόν, να παρουσιάσω κάποια στοιχεία. Εδώ, κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ χρόνο. Συγγνώμη, γιατί εδώ ο Μάρτης ψεύδεται. Και αν θα πάμε στον εισαγγελέα και να ζητήσουμε τη δίωξή του για ψευδορκία, είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά λέει ότι τηρεί την νομιμότητα. Φέρνω εδώ στοιχεία του ΕΣΟΡΟΥ, τα οποία τα έχει ο Μάρτης, τα ξέρει σίγουρα. Δεν μπορεί να μην τα ξέρει όταν τους έχουν κάνει χίλιες συστάσεις και τους έχουν ρίξει πρόστιμα. Ερωτώ, κύριε Μάρτης. Τυχαία παίρνω το διάστημα Οκτώβριος-Δεκέμβριος του 2014. Τότε έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ακόμα. Το κόμμα που εκπροσωπώ είναι τρίτο κόμμα, έχει πάρει 10% στις εκλογές. Αυτό το δίμηνο, ποιο είναι το ποσοστό εμφανίσεως στελεχών, βουλευτών, αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας στο σταθμό σας, θυμάστε? Όχι. Είναι 40%. Του ΣΥΡΙΖΑ είναι 25%.
του ΠΑΣΟΚ είναι 16%, πόσο είναι το ποσοστό προβολής του τρίτου κόμματος, μάλλον πόσο θα έπρεπε να είναι. Πόσο θα έπρεπε να είναι. Ένα σημαντικό ποσοστό. Θα έπρεπε να είναι ένα σημαντικό ποσοστό. 1% είναι, κύριε Μάρτης. Είναι νόμιμο αυτό που κάνετε, κύριε Μάρτης, και έρχεται και μας λέτε ψέματα ότι τηρείτε την νομιμότητα. Δεν σας είπα ψέματα. Σας είπα... Μα μου είπατε ψέματα ότι τηρείτε την νομιμότητα και εδώ έχετε παρανομήσει. Κύριε Βουλευτά μου, σας είπα ότι κατά τη δική μου εκτίμηση τηρούμε την νομιμότητα. Μα η δική σας εκτίμηση είναι ότι έπρεπε να έχει σημαντικό ποσοστό. Κύριε Βουλευτά. Και τώρα εγώ βγάζω εδώ τα στοιχεία και είναι ένα και να σας πω ότι είναι αυτό το 1% γιατί είναι πλασματικό το 1%. Είναι τα ψέματα που βάζατε την Παναγιωταρέα και τη Μάνδρου να λένε σε βάρος του κόμματός μας. Παναγιωταρέα δεν δούλευε στο Sky. Ήταν τότε στο Sky, έβγαινε με τον Ευαγγελάτο. Ως έκτακτη συνεργάτη. Σαν καλεσμένοι. Ναι, καλεσμένοι. Ναι. Πάμε όμως, επειδή υπόθηκε ότι εσείς δεν τα έχετε καλά με τις κυβερνήσεις. Αυτά είναι τα σημαντικά, κύριε. Έχει είναι τελειώσει ο χρόνος, είναι τελευταία ερώτηση. Δεν καταλαβαίνω. Δεν έχω πρόβλημα. Ο Μάρτης είναι κακοπροαίρετος, αλλά πάμε επί κυβερνήσεω ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί λέτε ότι δεν τα πάτε καλά με τις κυβερνήσεις. Εγώ έχω αντίθετη άποψη με βάση τα στοιχεία. Ολόκληρο το 2015, ποιο είναι το ποσοστό προβολής του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν ξέρω, στο Sky. Δεν ξέρω, δεν έχω προτιμήσει. Είναι 46,5% είναι κυβέρνηση με βάση ΣΥΡΙΖΑ. Την ετήσια έκθεση του ΕΣΟΥΡΟΥ με τίτλο «Διαρκής έρευνα πολιτικής πολυφωνίας». Και 22% είναι της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάτε καλά με τις κυβερνήσεις. Πόσο είναι της Χρυσής Αυγής, που είναι τρίτο κόμμα σε δύο συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις? Πόσο θα έπρεπε να είναι, Μάρτης? Σημαντικό. Σημαντικό. Είναι 1% και πάλι. Μας κοροϊδεύετε. Μας κοροϊδεύετε. Έχετε δώσει εντολή να μην προβάλλετε το κόμμα που εκπροσωπώ, όχι, που εκπροσωπεί μισό εκατομμύριο Έλληνες. Όχι, δεν και αυτό το ύφος δεν μπορεί να ξεγελάσει τους Έλληνες πολίτες που μας παρακολουθούν. Δεν έχω δώσει τέτοια εντολή, κύριε Βουλευτά. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Επαναλαμβάνω, για τα ψέματα που ήρθε εδώ να μας πει καταφανώς, ο συγκεκριμένος παράγοντας επιφυλάσσομαι να καταθέσω στον εισαγγελέα τα πρακτικά της σημερινής επιτροπής. Ακούστε το να συνεχίσει να λέει τέτοια ψέματα και να διακομωδεί την όλη κατάσταση.